Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Λήξη συναγερμού είχαμε στο Αττικό, καθώς ο 29χρονος τουρίστας που νοσηλευόταν ως ύποπτο κρούσμα ευλογιάς των Πιθήκων αποδείχθηκε τελικά ότι νοσεί από κοινή ανεμοβλογιά. Ωστόσο, οι ελληνικές αρχές βρίσκονται σε συναγερμό με τα κρούσματα στην Ευρώπη να αυξάνονται και συστήνουν στους πολίτες με τα πρώτα συμπτώματα να απευθύνονται στους γιατρούς. Στο ρεπορτάζ της Δέσποινας Γεωργιάδου θα ακούσετε τους γιατρούς να περιγράφουν ακριβώς τα συμπτώματα, τη διαφορά με την ανεμοβλογιά αλλά και πώς μεταδίδεται. Κοινή ανεμοβλογιά και όχι ευλογιά των Πιθήκων ήταν τελικά η νόσος του 29χρονου που προκάλεσε συναγερμό στο νοσοκομείο Αττικών. Παρ' όλα αυτά, οι υγειονομικές αρχές της χώρας βρίσκονται σε επιφυλακή, καθώς τα κρούσματα σε ολόκληρο τον κόσμο αυξάνονται. Είναι αρκετά μολυσματικός. Εάν εμφανιστούν κρούσματα στη χώρα μας, αυτό που έχει σημασία είναι να τα ιχνηλατήσουμε γρήγορα. Οι επιστήμονες τονίζουν ότι η ευλογιά των Πιθήκων έχει συμπτώματα όμοια με τις ανεμοβλογιάς, υπάρχουν όμως και σημαντικές διαφορές. Η ευλογιά των Πιθήκων ξεκινά με πυρετό, διωγγωμένους λιμφαδένες και τσανθήματα που συνοδεύονται με πόνο. Αντίθετα, τα εξανθήματα στην ανεμοβλογιά προκαλούν έντονο πνισμό. Ενήλικος που εμφανίζει εξάνθημα τέτοιου τύπου θα πρέπει να πάει στο νοσοκομείο για να μπορέσει να γίνει η διαφοροδιάγνωση. Γιατί στους ενήλικες, συνήθως, δηλαδή αν κάποιος είναι 20+, όπως ήταν ο συγκεκριμένος τουρίστας, είναι σπάνιο να έχει ανεμοβλογιά. Σε κάθε περίπτωση, οι ειδικοί τονίζουν ότι όταν κάποιος εμφανίσει εξάνθημα με φυσαλίδες, θα πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με τον γιατρό. Κυρίως αν τις τρεις τελευταίες εβδομάδες έχει ταξιδέψει σε Δυτική ή Κεντρική Αφρική, έχει έρθει σε επαφή με κάποιον που είχε ευλογιά των Πιθήκων ή έχει έρθει σε επαφή με κάποιον που είχε δερματικές βλάβες. Ανακοινώσεις και από τον CDC μιλούν για νέους άνδρες συνήθως κάτω από τα 50, αυτά τα κρούσματα που έχουμε τώρα, οι οποίοι δηλώνουν σεξουαλική προτίμηση είτε ομοφιλόφιλοι είτε αμφίφιλοι, αλλά με σχέσεις με άλλους άνδρες. Η ευλογιά των Πιθήκων δεν μεταδίδεται εύκολα. Σε αντίθεση με άλλες νόσους, όπως ο κορονοϊός που μεταδίδονται πολύ εύκολα, ο συγκεκριμένος ιός μεταδίδεται μέσω πολύ στενής σωματικής επαφής, με παραμονή στον ίδιο χώρο για αρκετή ώρα και με άμεση επαφή με τα δερματικά εξανθήματα του νοσούντος. Εάν λοιπόν υπάρχει κάποιος πάσχων που είχε δερματικό εξάνθημα και ξαπλώνει σε σεντόνια, τέτοια μπορεί να μεταδοθεί από τα κλινοσκεπάσματα. Εμέσως είναι η έμεση μετάδοση από κλινοσκεπάσματα κάποιου που είχε νοσήσει και είχε δερματικές βλάβες. Εκείνο που ανησυχεί πάντως τους ειδικούς είναι πως είναι η πρώτη φορά που έχουμε τέτοια εξάπλωση εκτός Αφρικής και η προτεραιότητά τους είναι να εντοπίζουν τη διαδρομή που ακολούθησε η νόσος για να διεισδύσει τελικά στην Ευρώπη. Η ανησυχία είναι μεγάλη και ευλογή. Η Δέσποινα Γεωργιάδου είναι μαζί μου για να δούμε τώρα, Δέσποινα, τι γίνεται στο μέτωπο των εμβολίων. Πρώτα απ' όλα, αν υπάρχει αυτή τη στιγμή εμβόλιο κάπου. Λοιπόν, εμβόλιο για την ευλογία των Πιθήκων υπάρχει ένα στη Δανία, το οποίο όμως δεν έχει πάρει έγκριση, καθώς είναι λίγες οι μελέτες που έχουν γίνει, κλινικές μελέτες. Υπάρχουν όμως φάρμακα που μπορούν να αντιμετωπίσουν τα συμπτώματα. Έχουμε όμως το κοινό εμβόλιο της ευλογιάς. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί φαίνεται σε αυτή την περίπτωση να προσφέρει έως και 85% αποτελεσματικότητα στην πρόληψη και να απαλύνει τα συμπτώματα. Και βέβαια μπορεί τώρα, να βέβαια, δοθεί. Αυτό το εμβόλιο, Δέσποινα, σταμάτησε να είναι πλέον στο πρόγραμμα του Εθνικού Εμβολιασμού, νομίζω περίπου το 1980. Προφανώς λοιπόν δεν υπάρχει και διαθεσιμότητα. Όχι. Η ερώτηση λοιπόν είναι όλων ποια κράτη έχουν εμβόλια. Η Ελλάδα είναι ένα από αυτά τα κράτη που έχει εμβόλια της ευλογιάς? Όχι, δεν έχουμε από θέματα εμβολίων. Mm-hmm. Αν χρειαστεί, αν βγει μια οδηγία ότι τα κράτη θα πρέπει να προχωρήσουν σε εμβολιασμό, τότε θα γίνει κεντρική παραγγελία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν εμβόλια στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. Οπότε θα γίνει παραγγελία και θα έρθουν τα εμβόλια. Αν εδώ αυτό τώρα χρειαστεί να γίνει, από τους ειδικούς να γίνει. Αυτή τη στιγμή, από την εικόνα που έχουμε, είναι ότι θα είναι ένα εμβόλιο που θα μας αφορά όλους, όπως έγινε, ας πούμε, με τον κορονοϊό. Όχι, θα είναι μια τελείως διαφορετική περίπτωση. Δεν θα αφορά το γενικό πληθυσμό. Mm-hmm. Θα αφορά όσους έρχονται σε επαφή με το κρούσμα και κυρίως ράνια και άτομα που εργάζονται στα εργαστήρια αναφοράς, γιατί όπως καταλαβαίνουμε είναι ένας πολύ μεταδοτικός ιός και θα χρειαστεί να εμβολιαστούν και αυτές οι ομάδες. Άρα μας λες, Δέσποινα, ότι θα είναι και ένα εμβόλιο που θα λειτουργεί και λίγο θεραπευτικά. Θεραπευτικά. Μπορεί να το πάρει ο ασθενής μέχρι και 4 μέρες αφού έχει κολλήσει. Αύριο συνεδριάζει η Επιτροπή το εμβολιασμό και θα συζητηθούν και όλες οι εξελίξεις για να δούνε τι θα χρειαστεί να πάρουν μετά. Σε ευχαριστώ πολύ. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας πάντως χτυπάει ήδη καμπανάκι κινδύνου και προβλέπει εξάπλωση της νόσου. Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έχουν φτάσει τα 100 σε 10 χώρες, ενώ δεκάδες άλλα ελέγχονται ως ύποπτα. Ο Υπουργός Υγείας της Γερμανίας έκανε ήδη αναφορά στις ομάδες του πληθυσμού που κινδυνεύουν περισσότερο.
Εξάπλωση της ευλογίας των πιθήκων προβλέπει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, σημειώνοντας πάντως ότι προς το παρόν δεν διαθέτει στοιχεία για μετάλλαξη του συγκεκριμένου ιού. Πάνω από 100 κρούσματα έχουν καταγραφεί σε 10 ευρωπαϊκές χώρες, τα περισσότερα στην Ισπανία, στην Πορτογαλία και στη Βρετανία. Δεκάδες είναι τα ύποπτα κρούσματα και προστίθενται καθημερινά καινούρια. Und ich appelliere tatsächlich an all diejenigen, die insbesondere anonymen Sex also mit Männern gehabt haben, dass man hier vorsichtig ist, auf entsprechende Veränderungen, Hautveränderungen achtet, Fieber ernst nimmt und sich also im Falle eines Verdachtes sehr schnell in entsprechende medizinische Behandlung gibt. Das also ist jetzt der Zeitpunkt, wo wir ohne Stigmatisierung trotzdem die Risikogruppen ehrlich ansprechen müssen. Das ist zum Schluss auch zum Schutze dieser Risikogruppen und darf nicht falsch verstanden werden, also eine Stigmatisierung als von Männern, die Sex mit Männern haben. Aber trotzdem muss ehrlich gesagt werden, dass das zum jetzigen Zeitpunkt die Gruppe ist, wo es sich am stärksten ausbreitet. Das kann sich jederzeit ändern. Οι αρχές της Πορτογαλίας ανέφεραν σήμερα 14 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς των πιθήκων, με τα οποία ο συνολικός αριθμός ανήλθε σε 37. Στη γειτονική Ισπανία τα κρούσματα έφτασαν τα 34. Το πρώτο κρούσμα ανέφερε η Σκωτία, ανεβάζοντας σε 21 τα επιβεβαιωμένα σε όλη τη Βρετανία. Στη Δανία το πρώτο κρούσμα είναι ένας άνδρας που επέστρεψε από ταξίδι στην Ισπανία. Βρίσκεται τώρα σε απομόνωση και ειχνηλατούνται οι επαφές του. Κρούσματα αναφέρονται επίσης στο Ισραήλ, στην Ελβετία, στην Αυστραλία, στον Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε καθησυχαστικός. Thus far, there doesn't seem to be a need for any kind of extra effort beyond what's going on. And so I just don't think it rises to the level of the kind of concern that existed with COVID-19 and the smallpox vaccine works for it. But I think people should be careful. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επεκτείνει την επιτήρηση σε χώρες πέραν της Κεντρικής και Δυτικής Αφρικής, όπου η νόσος είναι ενδημική. Έχουμε εξέλιξη των τελευταίων ωρών επί Ευρωπαϊκού Εδάφου. Σύνδεση και πάλι με τον Σαράντη Μιχαλόπουλο. Πριν από λίγο, Σαράντη, ο ECDC έδωσε τις πρώτες συστάσεις, προσδιορίζοντας και επισήμως ποιες είναι οι πιο ευάλωτες ομάδες. Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία. Κανείς δεν ξέρει την έκταση του προβλήματος. Αρχικά να πούμε, Ράνια, ακριβώς ότι επικρατεί έντονη ανησυχία στην Κομισιόν για το θέμα, διότι όπως είπες δεν γνωρίζουμε πλήρως το μέγεθος του προβλήματος. Αυτό που γνωρίζουμε μέχρι τώρα είναι ότι από άνθρωπο σε άνθρωπο δεν μεταδίδεται πολύ εύκολα, αλλά η πιθανότητα μετάδοσης είναι μεγάλη για όσους έχουν σεξουαλική δραστηριότητα με πολλούς συντρόφους. Mm-hmm. Από άνθρωπο σε άνθρωπο δηλαδή μεταδίδεται μέσω πολύ στενής και συνεχιζόμενης επαφής των δερμάτων, αλλά και τα φιλιά στο στόμα. Πάμε να δούμε κάποια πρώτα στοιχεία, Ράνια. Ποιοι είναι οι πιο ευάλωτοι στον ιό? Έχουμε εδώ τα μικρά παιδιά, τις έγκυες και τους ανοστοκατεσταλμένους. Ήχοι με την καραντίνα. Καραντίνα 21 μέρες για επιβεβαιωμένο κρούσμα, καραντίνα 21 μέρες για στενές επαφές του κρούσματος και αποχή εξυπακούεται από την σεξουαλική δραστηριότητα. Τώρα, σχετικά με τα κατοικίδια ζώα, εάν συμβεί μετάδοση από άνθρωπο σε κατοικίδιο και ο ιός εξαπλωθεί σε πληθυσμό ζώων, υπάρχει κίνδυνος η ασθένεια να γίνει ενδημική στην Ευρώπη. Τέλος, Ράνια, να κλείσουμε λέγοντας ότι όσοι ήρθαν σε επαφή με κρούσμα θα πρέπει να απέχουν επίσης από δωρεές αίματος οργάνων, για τουλάχιστον 21 μέρες από την τελευταία ημέρα έκθεσης. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε περιμένει. Ανακάλυψε χιονισμένα βουνά. Ορεινά χωριά. Πανέμορφα ποτάμια. Και απόλαυσε κάθε γεύση που έχει η Ελλάδα να σου προσφέρει. Ζήσε την Ελλάδα και το χειμώνα. Εμβολιαζόμαστε και ταξιδεύουμε ασφαλείς. 9 στους 10 θανάτους από COVID αφορούν συμπολίτες μας άνω των 60 ετών. Το εμβόλιο μειώνει έως 20 φορές
τον κίνδυνο διασωλήνωσης και θανάτου. Εμβολιαζόμαστε για μας και για τους συνανθρώπους μας.